Δημοκρατικού Συναγερμών, τον κύριο Ευθύμιο Δίπλαρο. Καλωσορίσατε τον βουλευτή του ΑΕΚ, τον κύριο Χρήστο Χριστοφίδη, και είναι μαζί μας μέσω Skype ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, Χρήστος Παντελίδης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Παντελίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσάπα. Καλό μεσημέρι, κύριε. Λοιπόν, βεβαίως θα ξεκινήσουμε έτσι. Έχω διαβάσει σχεδόν όλη τη αναρτή σας για την Ζέτα Εμιλιανίδου. Κύριε Δίπλαρο, γράψατε ότι από την γειτονιά των Αγγέλων να μας προσέχεις μαζί με τον Τάσο και τον Σοκράτη. Μεγάλη απώλεια και για την, βεβαίως για την οικογένειά της, αλλά και για την οικογένεια του Δημοκρατικού Συναγερμού, σύσσωμη την κυβέρνηση. Για μας, αγαπητή Κάτια, που είχαμε την ευλογία να είμαστε δίπλα της και να την επισκεπτόμαστε συχνά, όχι γιατί θέλαμε κάτι, απλά για να κουβεντιάσουμε κάποια ζητήματα και να πιούμε ένα καφέ. Και μάλιστα είχα την τύχη και την ευλογία να την δω πριν το επεισόδιο, 5 μέρες προηγουμένως. Και κάναμε έτσι μια συζήτηση από καρδιάς. Είναι πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα. Ήταν δύσκολες όλες αυτές οι μέρες. Δεν θέλαμε να πιστέψουμε αυτό το οποίο οι γιατροί μετέφεραν, ότι ήταν η κατάσταση τραγική, αλλά εκτιμούσαμε ότι θα γινόταν ένα θαύμα, ότι θα τα κατάφερνε να δώσει άλλη μία μάχη και να κέρδισε. Είναι μια αξία υπουργός, που όλη η κατά γενική νομολογία η κοινωνία των πολιτών το λέει. Ο απλός πολίτης που συναντά σήμερα στον δρόμο, που σε παίρνει τηλέφωνο, τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός, εξαιρετικά αποτελεσματική, πρόσφερε ως λίγη στον τόπο μας. Και είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές για μας. Και στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί της. Την αποχαιρετούμε με πολλά γιατί. Θυμάμαι το 2013, όταν ο Νίκος Αναστασιάδης είχε εκλεγεί, μετά από 1,5 χρόνο είχαμε τον Τάσο τον Μητσόπουλο να φεύγει. Ξέρετος άνθρωπος. Στην πορεία μας έφυγε ο Σοκράτης Χάσικος και τώρα η Ζέτα Εμιλιανίδου. Και αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την κατάσταση. Η υπόσχεσή μας είναι ότι δεν θα τη ξεχάσουμε. Δεν πρόκειται να τη ξεχάσουμε ποτέ. Αυτή είναι η διαβεβαίωσή μας. Έγνοια της ήταν πάντα ο απλός πολίτης και αυτή η έγνοια μας θα πρέπει να είναι όλων. Ο απλός πολίτης και τα προβλήματα. Να. Σήκωνε στο τηλέφωνο και της έλεγες, δεν θα ξεχάσω, όταν στη Γερμανία είχα συναντηθεί με 2 οικογένειες μεταμοσχευμένων και είχαν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Και όταν σήκωσα το τηλέφωνο και της είπα, Ζέτα, ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα με την τάδε οικογένεια για την διαμονή και μπορούν να το μαρτυρήσουν και οι ίδιες οι οικογένειες. Μου λέει, Ευθύμη, ξέρεις τη διαδικασία. Είμαι δίπλα τους, κάνε αυτό που πρέπει και θα τους βοηθήσουμε. Mm-hmm. Αυτή ήταν η Ζέτα. Και ανταποκρινόταν σε όλους. Mm-hmm. Είναι μεγάλη απώλεια. Κύριε Χριστοφίδη, φιλοξενούσαμε και πριν τον κύριο Σιλικιώτη, που διατέλεσε υπουργός και ήταν η Γενική Διευθύντρια, η Ζέτα Εμιλιανίδου. Όλα αυτά με την Προεδρία τότε, τα είχατε ζήσει κι εσείς από το τότε πόσο σας το Προεδρικό. Είχατε σχέσεις κι εσείς με την Ζέτα Εμιλιανίδου. Βεβαίως υπήρχαν έτσι κάποιες αντιπαραθέσεις και λοιπά, αλλά αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι σήμερα και τις προηγούμενες μέρες με την κατάσταση υγείας της είναι ότι δεν είχε κανείς εχθρική διάθεση απέναντί της. Είχε πολιτικούς αντιπάλους βεβαίως, αλλά είχαν όλοι έτσι ένα σεβασμό στο πρόσωπό της. Κοιτάξτε, προφανώς υπήρχαν πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, όμως από εκεί και πέρα η Ζέτα ήταν ένας άνθρωπος μιλήχιος, δημιουργικός. Εγώ είχα συνεργαστεί μαζί της όταν ήταν Γενική Διευθύντρια και μόλις είχε υπουργοποιηθεί, θυμούμαι που είχα κάνει την εξής επισήμανση, ότι είναι μια καταπληκτική προσθήκη στην κυβέρνηση Αναστασιάδη για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ήταν από τους ανθρώπους που ήξεραν πάρα πολύ καλά τη λειτουργία της κρατικής μηχανής και όταν ήθελες να κάνεις κάτι, πώς μπορούσες να το κάνεις στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, νομίζω ότι είχε ακόμα ένα χαρακτηριστικό, το οποίο πάει να εκλείψει στις μέρες μας. Ήταν πολιτικών πρόσωπων το οποίο επαρήγαγε έργο, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με επιμέρους πτυχές αυτού του έργου. Η ουσία είναι ότι επαρήγαγε έργο χωρίς πολύ θόρυβο και χωρίς να δίδει την έμφαση στο επικοινωνιακό κομμάτι. Mm. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι στις μέρες μας έχουμε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι μόνο εικόνα και μόνο show και μόνο δηλώσεις.
Η Ζέντα η Εμιλιανίδου ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε τη δουλειά της, έκαμνε δουλειά, έκαμνε έργο, χωρίς πολύ θόρυβο, χωρίς πολλές φανφάρες, χωρίς να θυσιάζει την ουσία για την επικοινωνία. Είναι σίγουρα μία απώλεια και μάλιστα με τον τρόπο που έγινε όλων αυτών, τον απροσδόκητο, τον έτσι πολύ θλιβερό. Να εκφράσουμε βέβαια δύναμη στους δικούς της ανθρώπους, συλληπιτήρια στην οικογένεια της, αλλά και στην παράταξη από την οποία προερχόταν, αιωνία της η μνήμη και να τη θυμόμαστε πάντα, να παίρνουμε τα θετικά και μακάρι να μην ξανασυμβούν τέτοιου είδους περιστατικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη. Καταρχάς, κυρία Σάβα, θέλω να εκφράσω και εγώ τα ειλικρινή συλληπιτήρια μου προς την οικογένεια της, στον γιο της Αχιλλέα και στην οικογένεια του Αχιλλέα. Είναι γεγονός ότι η διακυβέρνηση της χώρας αλλά και η δημόσια διοίκηση ευρύτερα είναι φτωχότερες από σήμερα. Όπως έχω γράψει, η Ζέντα Εμιλιανίδου έχει ξεχωρίσει στη διάρκεια και του φυσικού βίου της αλλά και του τεχνοκρατικού και πολιτικού για το ήθος της, την ακεραιότητα του χαρακτήρα της, την τόλμη και πολύ περισσότερο την αποτελεσματικότητά της. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι υπηρέτησε σε πάρα πολύ δύσκολα και ευαίσθητα πόστα, λέω χαρακτηριστικά ήταν για πολλά χρόνια διευθύντρια του τμήματος Τελωνίων και ΦΠΑ, με απλά λόγια φοροεισπράκτορας, και στα πιο δύσκολα χρόνια της κυπριακής οικονομίας, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχοντας και την κοινωνική πρόνοια κάτω από την αρμοδιότητά της για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εν τούτης, παρά ακριβώς τα δύσκολα πόστα, όχι μόνο δεν έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά είναι από τα λίγα πολιτικά πρόσωπα που έχεραν εν ζωή, χαίρουν και σήμερα, την καθολική αναγνώριση και τον απόλυτο σεβασμό από όλους και όλες στην κυπριακή κοινωνία. Εύχομαι να έχουν δύναμη οι συγγενείς, ο γιος της, τα παιδιά, η οικογένειά τους, αυτές τις δύσκολες ώρες, και είναι βέβαιο ότι η μνήμη της Ζέντας Εμιλιανίδου θα είναι κυριολεκτικώς αιώνια, γιατί όλος ο κόσμος, όλη η κυπριακή κοινωνία έχει ζήσει, έχει πιστεί για την προσφορά της στο κοινό, για την προσφορά της στο δημόσιο συμφέρον, από όποια θέση και αν υπηρέτησε. Τώρα, κύριε Παντελίδη, μένω σε εσάς, διότι πριν ακούσαμε και τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων, είχατε και εσείς χθες η γραμματεία συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η πρώτη επίσημη συνάντηση. Διαπιστώνετε συγκλήσεις, αποκλήσεις, ενδεχομένως, διότι ο πρόεδρος του κόμματος αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά αυτά, έτσι, τα ποιοτικά για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, αν θέλετε? Καταρχάς, να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ έτσι ευχάριστη, ενδιαφέρουσα, επικοδομητική συνάντηση, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε με ειλικρίνεια απόψεις για μια σειρά από ζητήματα. Ακούσαμε τον κύριο Χριστοδουλίδη να αναπτύσσει την δική του φιλοσοφία, τις δικές του προτεραιότητες και τις δικές του σκέψεις σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν την διακυβέρνηση της χώρας, και τον ακούσαμε να απαντά και σε μια σειρά ερωτήσεις που τέθηκαν από όλους μας, είτε σε συνέχεια των όσων ο ίδιος είχε πει, είτε σε σχέση με τις θέσεις και τις απόψεις του Δημοκρατικού Κόμματος. Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος, σε επίπεδο προσωπικών χαρακτηριστικών, ο κύριος Χριστοδουλίδης θα μπορούσε να είναι ο υποψήφιος που θα στηρίξει το Δημοκρατικό Κόμμα, υπό την έννοια ότι πληρεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως πρόσωπο. Είναι γνωστή η απήχηση η οποία καταγράφει στο επίπεδο της κυπριακής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να συνυπάρξουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Ή, όπως ανέφερα και χθες, στη διάρκεια της συνάντησης, για το τι έγινε μέχρι σήμερα μπορούμε να συζητούμε για πάρα πολλές ώρες και να έχουμε έτσι μια
θεωρητική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά για το τι θα γίνει στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Δεν βλέπουμε τον ρόλο μας ως Δημοκρατικό Κόμμα ως ακυρωτικό ή ούτε θέλουμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προσώπου ως πρόσωπο, αλλά θέλουμε να προσθέσουμε σε αυτή την διαδικασία και αν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, τότε αυτό θα προσμετρήσει όταν θα λάβουμε την απόφαση περί τα τέλη του μήνα στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ναι, η απόφαση περί τα τέλη του μήνα που ήταν νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος, περί τα μέσα του μήνα. Έχετε δίκιο ότι αρχικώς είχαμε υπολογίσει να παίρναμε την απόφαση τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Μετατίθεται αυτή η ημερομηνία μεταξύ μας και για πρακτικούς λόγους. Μεσολαβεί τριήμερο, υπάρχει ζήτημα με το πότε θα είναι πιο έτσι εύκολο για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που πλησιάζουν τα 190 να λάβουν μέρος. Αυτές τις διαδικασίες, τις τεχνικές, αναζητούμε και ενδεχομένως τέλος του μήνα, σίγουρα εντός του Ιουνίου, θα πάρουμε την απόφαση. Φήμες ή ψηπηγαδάκια λέγεται ότι αυτό που μάλλον πήρατε παράταση σε αυτή την απόφαση να περάσει το συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού, έτσι ώστε να μην ακούσετε και τα εξαμάξεις ως ο υποψήφιος του ΔΥΚΟ κλπ. Απλά το θέτω για χάρη της συζήτησης, θα προκύψει φαντάζομαι και από εδώ. Να σας πω, δεν τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι δεν θα ακούσουμε τα εξαμάξεις, εν πάση περιπτώσει, εφόσον έχετε μιλήσει όπως έχετε μιλήσει. Ούτε νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία το πότε θα γίνει το ένα συνέδριο και πότε θα γίνει το άλλο. Δεν μπορούσαμε να μιλάμε υπόψη ότι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό είναι το τριήμερο του κατακλυσμού, ούτε να αγνοήσουμε ότι το επόμενο Σαββατοκυριακό έχει τις διαδικασίες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν έχουν σημασία. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει η κριτική από αυτούς υπάρχει, που κύριε Παντελίδη, έτσι, κοινό σημείο στον τρόπο που εσείς θέλετε ως ΔΥΚΟ να στηρίξετε μια υποψηφιότητα που πασχίζει να είναι ανεξάρτητη, γιατί με αυτόν τον τρόπο κατεβαίνει στον κόσμο και απευθύνεται ο κύριος Χριστοδουλίδης. Εκεί βρήκατε συνισταμένη. Καταρχάς, κρίνουμε ότι όντως είναι ανεξάρτητη υποψηφιότητα υπό την έννοια ότι έχει εξαγγελθεί ανεξαρτήτως αποφάσεων κομμάτων και ισχύει και θα ισχύει ανεξαρτήτως αποφάσεων κομμάτων. Ναι, αλλά άλλο ρώτησε, κύριε Παντελίδη, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο. Έχετε βρει, λέω, και τη συσταμένη ποιος θα είναι ο ρόλος του ΔΥΚΟ σε περίπτωση που θα στηρίξει τον κύριο Χριστοδουλίδη? Ο ρόλος του ΔΥΚΟ πρέπει να είναι πολιτικός και, όπως είπα πριν, προσθετικός σε σχέση με τις προτάσεις, τις εισηγήσεις και το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα, προεκλογικό και κυβερνητικό πρόγραμμα του υποψηφίου. Αυτό είναι που θα επιδιώξουμε να συζητήσουμε και να ζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Να εξελίξετε για να μπει το δαχτυλίδι, αν θέλετε, κύριε Παντελίδη. Κάτι τελευταίο από εσάς, είναι και εδώ ο κύριος Χριστοφίδης. Θα ξαναδείτε τον ή θα δείτε τον κύριο Μαυρογιάννη τώρα ως ανεξάρτητο υποψήφιο ή εστιάζεται σε μια υποψηφιότητα τώρα? Μα το ζήτημα του κύριου Μαυρογιάννη έχει συζητηθεί, κυρία Σάβα, εδώ και αρκετούς μήνες και έχουμε πει και δημοσίως όταν τέθηκε ότι ο κύριος Μαυρογιάννης δεν μπορεί να έχει τη στήριξη των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος. Από εκεί και πέρα για μας δεν αλλάζει κάτι, άλλωστε δεν θεωρούμε και τόσο ανεξάρτητη την υποψηφιότητα του κύριου Μαυρογιάννη, υπό την έννοια ότι ήταν υπό την αίρεση της απόφασης του ΑΚΕΛ. Το έχει δηλώσει ο ίδιος άλλωστε, ότι αν δεν τον στήριζε το ΑΚΕΛ δεν θα ήταν υποψήφιος, εξού και ανέμενε την απόφαση του ΑΚΕΛ και μετά να εξαγγείλει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστοφίδη, να το συνεχίσετε από εκεί που τέλειωσε τώρα ο κύριος Παντελίδης για περί ανεξαρτησίας. Αν θέλετε ή αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο που έχει να κάνει και με τους άλλους υποψήφιους. Η ανεξαρτησία ενός υποψήφιου δεν κρίνεται από τον τρόπο που επιλέγει να είναι υποψήφιος. Κρίνεται από τον πρότερο του βίο και από την πορεία του. Επιλέγει το ΔΥΚΟ προφανώς να υποστηρίξει έναν υποψήφιο ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι μέλος του συναγερμού. Υπερασπίστηκε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτήν τη διακυβέρνηση με ζέση 5 χρόνια. Ήταν 4 χρόνια υπουργός εξωτερικών και πρωτοστάτης στην εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στις ψυχές που έχουν να κάνουν και με το Κυπριακό. Και νομίζω ότι όλοι ξέρουν στην Κύπρο ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ένας στέλεχος του συναγερμού.
Μάλιστα, ακόμα και μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας του, δεν έχει σταματήσει να υπερασπίζεται την κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού, να λέει ότι στόχος του είναι να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο και να λέει ότι ανήκει σε αυτήν την παράταξη. Το έχει δηλώσει ακόμα και στην εξαγγελία. Άρα να χρησιμοποιείται ο τρόπος που ένας υποψήφιος εξαγγέλει για να λεχθεί αν είναι ανεξάρτητος ή όχι, νομίζω ότι είναι μια πολύ λάθος αφετηρία. Γιατί ο κύριος Μαυρογιάννης είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη υποψηφιότητα? Διότι ο κύριος Μαυρογιάννης έχει συνεργαστεί με αρκετές κυβερνήσεις. Ήταν στενός συνεργάτης του Τάσου Παπαδόπουλου στη διαπραγματευτική ομάδα. Ήταν υφυπουργός επί Χριστόφια. Ήταν διαπραγματευτής τα τελευταία 9 χρόνια. Άρα αποδεδειγμένα έχει και την εμπειρία και την ικανότητα να συνενώσει δυνάμεις. Και ναι, εμείς εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή ο τόπος δεν χρειάζεται κομματικές περιχαρακώσεις, χρειάζεται πολιτικές υπερβάσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Θέλω να κάνω ακόμα μια επισήμανση. Είναι, να το θέσω όσο πιο ομαλά γίνεται. Υπάρχει ένα ερώτημα. Δηλαδή, όταν το Δίκο συζητούσε για να συμπήξει μέτωπο η αντιπολίτευση, η μόνη επιλογή που μπορούσε να υπάρξει ήταν ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος και ξαφνικά η επιλογή είναι ένας τέλεχος της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Διότι εμείς θεωρούμε ότι όντως. Μπορώ να απαντήσω, κυρία Σαββ. Το Δίκο. Σας παρακαλώ, πάρτε να βλέπω όλους τους συνομιλητές. Ναι. Το Δίκο. Θα ήταν πολύ πιο λογικό να υποστηρίξει υποψηφιότητα Μαυρογιάννη ή να συζητήσουμε μια πραγματικά ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Mm-hmm. Και το έχω πει μερικές φορές. Εάν το κριτήριο είναι οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές έχουν πέσει έξω. Και δεν νομίζω ότι σοβαρές πολιτικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το μέλλον του τόπου μπορούν ή πρέπει να λαμβάνονται μόνο λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Από εκεί πέρα ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του, είναι απόλυτο του δικαίωμα. Εμείς έχουμε πάρει τις δικές μας. Προτείνουμε προς τον Κύπριο πολίτη και την κυπριακή κοινωνία μια πραγματικά ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Δεν είπαμε ποτέ ότι ο κύριος Μαυρογιάννης είναι της αριστεράς ή ότι θα εφαρμόσει πρόγραμμα του ΑΓΕΛ. Θα έχει το δικό του πρόγραμμα, θα είναι μια πραγματική ανεξάρτητη. Θα δει όμως και άλλα κόμματα ή οργανωμένα σύνολα. Βεβαίως, από μόνος του. Η προσπάθεια να είναι να συμπηχτεί ένα μέτωπο με όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις για την πραγματική αλλαγή. Ναι. Και νομίζω ότι από τους κύριους υποψηφίους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάτω, ο μόνος που μιλάει, έστω θεωρητικά θέλετε, για αλλαγή, είναι ο κύριος Μαυρογιάννης. Και ο κύριος Αβέροβ Νεοφύτου και ο κύριος Χριστοδουλίδης, και είναι δικαίωμα τους ανθρώπους. Λένε ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την παρούσα. Μα έχουν ήδη μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα σε αριθμό συνεντεύξεων. Είναι λίγο συστηματικότητα η αλλαγή. Θέλω να ακούσουμε. Εγώ θέλω να έρθουν εδώ και να καθίσουν βέβαια, συγκεκριμένα. Βέβαια. Όχι απλά προγράμματα. Αναφορές. Όλοι. Και αν θέλετε, μπορούμε να αναφερθούμε. Τα είπαμε και στο συνέδριο. Δεν έχουμε χρόνο. Απλά θα πάω στον κύριο Δίπλαρο. Αγαπητή Κάτια, για μας η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λόγω και της απώλειας της ΖΕΤΑ μας. Γι' αυτό ίσως είναι από τις λίγες φορές που θα σου ζητήσω να δώσεις το χρόνο μου που δικαιούμαι στους συνομιλητές μου να πει ο καθένας τα δικά του. Εμείς εδώ θα είμαστε να αναλύσουμε όποτε θέλεις, οποιαδήποτε άλλη στιγμή, τα θέματα τα προεκλογικά. Θα συμφωνήσω μαζί σου στο εξής. Ότι η κοινωνία των πολιτών, εκείνο το οποίο θέλει, είναι να ακούσει και τους τρεις υποψήφιους ή τους επικρατέστερους. Είναι πολύ περισσότεροι. Για ναι. Να είμαστε. Και πρέπει να δούμε και πώς το καταλήγουμε. Όταν λέτε κάποιος είναι ανεξάρτητος ο υποψήφιος, άρα δεν μετράμε ποσοστά από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις αυτών που τους στηρίζουν και όλοι θα έχουν την ίδια θέση ισότιμη. Όλοι οι υποψήφοι. Δεν έχει τρεις που είναι επικρατέστεροι και οι υπόλοιποι. Να το δούμε και αυτό. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ τώρα. Κύριε Παντελίδη, κάτι θέλατε να απαντήσω σε ένα σχόλιο το οποίο έχει γίνει από πλευράς του κ. Χριστοφίδη. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν έθεσε μόνο το όνομα του Νικόλα Παπαδόπουλου στη συζήτηση, έθεσε και άλλα ονόματα, τα οποία απερίφθησαν από το ΑΚΕΛ, σεβαστή η άποψή τους, εν πάση περιπτώσει
Είμαι υποχρεωμένος να αποκαταστήσω την αλήθεια. Ναι. Από εκεί υπήρχε και πέρα. Άλλο, πέρα από τη Χριστιανά Ροδοκρήτου, ήταν και άλλο, κύριε Παντελίδη. Συζητήσαμε και άλλα ονόματα, είναι γνωστά, κυρία Σάβα. Ειδικά ο κύριος Κυπριανού, νομίζω ότι ήταν και το Ακέλ και ο ίδιος δεν ήταν. Μα ήδη εσείς αναφέρατε άλλα δύο ονόματα. Άρα προσπαθώ να δω αν υπήρχε κάτι άλλο που δεν ταυτίστηκαν οι θέσεις. Μου αρκεί το ότι καταρρίπτεται το επιχείρημα ότι μόνο τον Νικόλα Παπαδόπουλο προβάλαμε, το οποίο δεν ισχύει. Από εκεί και πέρα η ανεξαρτησία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ερμηνεία. Όταν κάποιος είναι ανεξάρτητος, τότε είναι ανεξάρτητος ανεξαρτήτως με ωμέγα του τι θα κάνουν τα κόμματα. Ο κύριος Μαυρογιάννης είπε ότι αν δεν τον στηρίξει το ΑΚΕΛ, δεν θα είναι υποψήφιος. Άρα εξαρτεί την απόφασή σου του από τη στήριξη του ΑΚΕΛ. Σεβαστό και αυτό. Απλώς εξηγώ την ετυμολογία των λέξεων. Ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη. Κάτι να προσθέσετε? Ευχαριστώ. Νομίζω για χάρη της ιστορικής πραγματικότητας είναι κάποια πράγματα που πρέπει να λεχθούν. Το δίκο είχε προτείνει τρία ονόματα. Το έναν έγινε αποδεχτό από το ΑΚΕΛ. Ποιο? Το όνομα του Μάρκου του Κυπριανού. Και μάλιστα έγινε μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί ο Μάρκος ο Κυπριανού να είναι τελικά υποψήφιος. Ναι. Ο ίδιος χαίρομαι επέλεξε... που επιβεβαιώνεται ότι δεν ήταν μόνο ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ναι, περιμένετε. Σε ό,τι αφορά στη Χριστιανά Ροδοκρήτου, είχαμε μπει τις παρατηρήσεις μας. Είχε όμως ο κύριος Στεφάνου ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουμε απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει. Στην τελευταία συνάντηση που έγινε μεταξύ των αρχηγών των δύο κομμάτων, εξεκαθάρισε από πλευράς Δίκο ότι το μόνο όνομα πλέον που υπάρχει στο τραπέζι είναι το όνομα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία πλέον. Απλά αποδεικνύει αυτή η αλήθεια τη μεγάλη βούληση του ΑΚΕΛ να προχωρήσει σε πολιτικές υπερβάσεις για να υπάρξει συνεργασία. Δρόμων των οποίων ακολουθούμε και σήμερα. Και πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη η αντιπολίτευση να συμπορευτεί, αν όχι από τον πρώτο γύρο, τον δεύτερο γύρο, για να φέρουμε την πραγματική αλλαγή. Ναι, κρατήστε βεβαίως. Ναι. Ανοιχτός διάβολος επικοινωνίας έχει πάντα και δεύτερο γύρο, κύριε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παντελίδη, είμαστε εντάξει, θέλετε να επανέλθετε για χάρη της ιστορικής αλήθειας? Έχω πει την αλήθεια, κυρία Μάλιστα. Σάβα, και την έχει επιβεβαιώσει ο κύριος Χριστοφίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.